Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς προχωράμε προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής της τετραήμερης μαζί με τις επιτροπές και πλησιάζει και η κορύφωση της διαδικασίας με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών που άρχισαν ήδη, θα ήθελα να κάνω 2-3 σχόλια. Ξεκίνησε η διαδικασία αυτή μέσα στις επιτροπές με έναν, θα έλεγα, ιδιότυπο διαγωνισμό ανάμεσα σε δύο κόμματα τα οποία ούτε το ένα ούτε το άλλο θέλει να ταυτίζονται μεταξύ τους, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή, για το ποιος θα πάρει τα σκύπτρα στο να υπερφαλαγγίσει και να ξεπεράσει τις αποδεκτές κοινοβουλευτικές πρακτικές για να μην ξεκινήσει, για να καθυστερήσει, δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο, αυτοί το ξέρουν, αυτή η διαδικασία. Αυτό το bras de fer, πρέπει να ομολογήσω ότι από χτες σταμάτησαν αυτά τα φαινόμενα, ίσως, ελπίζω, γιατί η Νέα Δημοκρατία άρχισε να διαπιστώνει ότι ένας τέτοιος ανταγωνισμός δεν την ωφελούσε. Πιθανώς όμως αυτό το bras de fer να οφείλεται και σε ένα άλλο bras de fer που διαβάζαμε ότι στις εφημερίδες όλες ότι πεζότανε αυτές τις μέρες και το είδαμε πριν από λίγο στο Βήμα με την τοποθέτηση κατά τη γνώμη μου του κυρίου Σταμάτη, ένα bras de fer ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Σαμαρά, το οποίο μπορεί να πυροδότησε και τον πρώτο διαγωνισμό στον οποίο αναφέρθηκα. Και έτσι χάθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε τοποθετήσεις και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από άλλα κόμματα τα οποία έχουν τελείως αντίθετη γνώμη από την κυβέρνηση, να ακούσουμε προτάσεις συγκροτημένες, διαφορετικές, πολύ διαφορετικές, αντίθετες, οι οποίες θα βοηθούσαν αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω να πω τίποτα για τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος και χτες και σήμερα είχε ένα πραγματικά κοινοβουλευτικό ήθος στην εισήγησή του. Όμως και αυτός, παρόλο που προκλήθηκε όχι μόνο από μένα, από όλους τους ομιλητές και τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατέληξε σε καμία συγκεκριμένη και συνολική αντιπρόταση ως προς αυτό το 1% του ΑΕΠ που πρέπει να καλύψουμε με βάση τη συμφωνία που υπογράψαμε και εμείς και αυτοί και άλλοι τον Αύγουστο του 2015. Η κοινωνία, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρει πού ήταν η χώρα το καλοκαίρι του 2015 και ξέρει και ποιοι οφείλονται για αυτή, ποιοι έχουν την κύρια ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Ξέρει επίσης, το διαπιστώνει κανείς συζητώντας με οποιοδήποτε πολίτη, ότι σήμερα βρισκόμαστε, είναι η κοινωνία σε μια κρίσιμη καμπή. Είμαστε σε μια στιγμή κομβική, όπου θα κριθεί πρώτα απ' όλα βεβαιότατα η κυβέρνηση, αλλά θα κριθεί και η συμφωνία, αν θέλετε, που υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2015 και θα κριθούν και εκείνοι που την υπέγραψαν μετά την κυβέρνηση, μαζί με την κυβέρνηση. Αλλά όπως είπα και πριν, εναλλακτική πρόταση από τους συνψηφίσαντες δεν ακούσαμε και δεν ξέρω αν θα ακούσουμε στη συνέχεια από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι μόνο και μόνο επειδή δεν είναι στην κυβέρνηση απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη. Έχουν βάλει και αυτοί τις υπογραφές τους. Και θα έλεγα ότι και εκείνοι που έδωσαν αρνητική ψήφο το καλοκαίρι σε αυτή τη συμφωνία κρίνονται και αυτοί εάν και κατά πόσο έχουν διατυπώσει μια πιστική εναλλακτική πρόταση, η οποία κατά τη δική μας άποψη πρέπει να ξεκινάει από το σήμερα, να πηγαίνει στο αύριο και στο κοντινό και στο μακρινό, αλλά όχι ανάποδα. Πιστεύω λοιπόν ότι στο δύσκολο αυτό περιβάλλον που είμαστε σήμερα, το δύσκολο οικονομικό, δημοσιονομικό, το δύσκολο περιβάλλον πολιτικών συσχετισμών δύναμης μέσα στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν άριστες λύσεις, υπάρχουν όμως βέλτιστες λύσεις, να μειώνεις δηλαδή, να ελαχιστοποιείς, να αντιρροπείς τις αρνητικές επιπτώσεις και να μεγιστοποιείς όσο μπορείς τις θετικές. Πάνω σε αυτή τη ρεαλιστική αλλά και ελπιδοφόρα βάση μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός και περιμένει τα αποτελέσματα για να κρίνει και μας και όλους τους άλλους. Ας μην το ξεχνάνε όλοι οι άλλοι αυτό. Και θέλω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, με ένα σχόλιο. Άκουσα πάρα πολλούς
συναδέλφους από τη μεριά της αντιπολίτευσης και κυρίως από τη μεριά των κομμάτων που κυβέρνησαν μέχρι τώρα, να ενδιαφέρονται πάρα πολύ αυτό το τετραήμερο για την ψυχή μας, τη συνείδησή μας και τη φήμη μας. Θα ήθελα να τους συμβουλεύσω, επειδή η σωτηρία της ψυχής, όπως ξέρουμε όλοι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα, ας ασχοληθούν με τη σωτηρία της δικής τους ψυχής και μην πάρουν και το βάρος της σωτηρίας των δικών μας ψυχών και των δικών μας συνειδήσεων. Για τη φήμη τους είναι γνωστό, ασχολούνται πάρα πολύ και θα συνεχίσουν ανελιπώς να ασχολούνται. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά μας είπαν κιόλας ότι ψηφίζουμε αυτά που ψηφίζουμε γιατί ενδιαφερόμαστε για τις καρέκλες μας. Ενδιαφερόμαστε για τις καρέκλες μας, μας είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι είναι 20-30 χρόνια βουλευτές, κάποιοι από αυτούς, έχουν μακρές θητείες υπουργικές. Θα έλεγα λοιπόν ότι όταν θα έρθει η συζήτηση, η επίσημη, η θεσμική, για πιθανούς περιορισμούς θητειών βουλευτών, υπουργών, να συνηγορήσουν και να ψηφίσουν και μάλιστα όσοι έχουν και μακρά διαδρομή. Όσοι έχουν και μακρά διαδρομή σε αυτά τα έδρανα, να ψηφίσουν και για την αναδρομική εφαρμογή αυτών των κανόνων. Και να μην μας πούν ότι δεν επιτρέπεται, δεν ξέρω συνταγματικά ή όχι. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Έτσι. Λοιπόν, τελειώνω. Ας κοιτάξουμε. Τελειώσατε λίγο με αυτό το περιψυχήσει. Τον καθρέφτη της κοινωνίας. Συνολικό. Τον εαυτό τους και τι γνώμη έχει και τι φήμη έχουν δημιουργήσει μέσα στην κοινωνία αυτή. Γιατί κάποιοι πολύ από αυτούς, κάποιοι, όταν μιλάγανε και λέγανε αυτά και κάνανε αυτές τις επιθέσεις. Κύριε Σπαρτινέ, φίλε στο νου, τελειώνω, και συνάδελφε. Τελειώνω. Ένα στίχο από τον τελευταίο σταθμό του Γιώργου Σεφέρη που λέει «Ψυχές μαραγκιασμένες από τις δημόσιες αμαρτίες». Όσο περισσότερο αυτός ο χαρακτηρισμός ταιριάζει σε κάποιους, τόσο πιο επιθετική, τραγελαφική και εκτός πραγματικότητας ήταν και η επίθεση που κάνανε στην κυβέρνηση.